Κυρίες και κύριοι, εγκληματική οργάνωση με περισσότερα από 7 μέλη. Φαίνεται πως βρίσκεται πίσω από τη δολοφονία της γυναίκας επιχειρηματίας της Ζάκυνθος. Θα έχουμε ήδη δει τον Παναγιώτη Σπυρόπουλο. Ακολούθησε μετά και η δολοφονία του ίδιου του επιχειρηματία. Πριν από λίγο είχατε ενημέρωση στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, Παναγιώτη. Ναι, εγώ, ο 54χρονος Ντίμης Κορφιάτης, είχε δείξει τους επίδοξους δολοφόνους του σε μια κατάθεση, σε μια μηνυτήρη αναφορά τον περασμένο Δεκέμβριο και σε μια έγγραφη αναφορά του τον περασμένο Απρίλιο. Και όλα αυτά μάλιστα επιβεβαιώνονται από το βαθύ λαρύγγι, θα σου έλεγα, της ελληνικής αστυνομίας, το βασικό μάρτυρα που οδήγησε στη σύλληψη των ατόμων που είχε περιγράψει και το ίδιο το θύμα. Μάλιστα, το συγκεκριμένο άτομο φαίνεται να είχε γνώση, να ήρθε σε επαφή με τους δράστες της δολοφονίας της 37χρονη συζύγου του το καλοκαίρι του 2020. Είχε δει, είχε αναγνωρίσει τους δράστες που επιβιβάστηκαν στο σκάφος του εφοπλιστή της Καρδιά Ηλίας το βράδυ της δολοφονίας και όταν επέστρεψαν από αυτή. Είχαν μαζί τους τα κράνη της μοτοσυκλέτας, το πιστόλι που είχαν χρησιμοποιήσει. Επίσης, κατονόμασαν ότι αυτός που είχε δώσει την εντολή ήταν ένας απότακτος αστυνομικός 42 χρόνων, μέσα μάλιστα από την φυλακή, όπου είχε κινητό τηλέφωνο το οποίο είχε αναδείξει σημαντικά στοιχεία για την πορεία της υπόθεσης από την ανάσταση δεδομένων που έκαναν τα στελέχη της Γεύσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Είπε μάλιστα που είχαν πετάξει την μοτοσυκλέτα την οποία είχαν χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια της δολοφονίας, όπως επίσης τα ρούχα που φορούσαν και τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούσαν. Μάλιστα τους άκουσε να αναφέρουν πώς θα μπορούσαν να δικαιολογηθούν στον απότακτο αστυνομικό, ο οποίος ήταν και ο ηθικός αυτουργός, ότι δεν είχαν σκοτώσει εκείνη τη φορά τον Κορφιάτη. 7 άτομα συνελήφθησαν σε Ζάκυνθο, Ηλία και Αθήνα. Ηθικός αυτουργός, είπαμε, ότι ήταν απότακτος αστυνομικός και μάλιστα ήταν τότε φυλακισμένος για την ληστεία με ληστεία 550.000 ευρώ από τον νυν δήμαρχο Ζακύνθου, η οποία είχε συμβεί το 2016. Φυσική αυτουργή είναι ένας 38χρονος συνοδός ασφαλείας του εφοπλιστή και ένας 39χρονος κάτοικος του νησού που είχε φυλακιστεί για υποθέσεις ναρκωτικών, ο οποίος μάλιστα παραδόθηκε οικειοθελώς. Και για τους τρεις κίνητρά τους φαίνεται να ήταν οι διαφορές που είχαν με τον Ντίμη Κορφιάτη, ο απότακτος αστυνομικός για τη συγκεκριμένη υπόθεση της ληστείας, ο δεύτερος για τις υποθέσεις ναρκωτικών και ο τρίτος επίσης για ίδιο λόγο. Ο 42χρονος εφοπλιστής αναζητείται ακόμη, όπως και 27χρονη γυναίκα, η οποία φαίνεται να ήταν τσιλιαδόρος, εκείνη που παρακολουθούσε τις κινήσεις του ζευγαριού προκειμένου να ειδοποιήσει τους δολοφόνους να δράσουν. Ο 44χρονος εφοπλιστής, να σου πω ότι κατηγορείται για απλή συνέργεια σε αυτοκτονία και από ό,τι φαίνεται ήταν αυτός που είχε δώσει το φυσικό σκάφος που χρησιμοποιήθηκε για τη διαφυγή των δραστών και γνώριζε και τους λόγους που θα χρησιμοποιούνται. Να σου πω ότι το βαθύ λαρύγγι, από ό,τι φαίνεται, ήταν το ίδιο άτομο που είχε δώσει πληροφορίες και στον Ντίμη Κορφιάτη με αναλυτικές λεπτομέρειες και για τα πρόσωπα αλλά και για τον τρόπο που έδρασαν εκείνοι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Παναγιώτη Σπυρόπουλε. Θα μείνουμε στο θέμα γιατί οι 7 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην Ευελπίδων. Στα δικαστήρια βρίσκεται ο Δημήτρης Δαμιανός που έχει το συνολικό ρεπορτάζ. Δημήτρη. Εύα, πριν από λίγα λεπτά αποχώρησαν από τα δικαστήρια της Ευελπίδων οι 7 κατηγορούμενοι, οι οποίοι εμπλέκονται στην υπόθεση της δολοφονίας της γυναίκας της Ζάκυνθο και μπήκαν κατευθείαν στο πούλμαν προκειμένου να επιστρέψουν στο νησί της Ζακύνθου, αφού αρμόδια είναι ο ανακριτής Ζακύνθου για να ερευνήσει την υπόθεση από πλευράς δικαστικών αρχών. Οδηγήθηκαν εδώ μόνο επειδή συνελήφθησαν από κλιμάκιο της Γαδά για να εκτελεθεί το ένταλμα σύλληψης. Ο ένας από αυτούς, να σου πω, φώναξε προς τις κάμερες, είμαστε αθώοι, δεν έχουμε κάνει τίποτα, θα φανεί αυτό στη συνέχεια, Εύα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρης Δαμιανός, από τα δικαστήρια.